Εκ μέρους λοιπόν του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδικάτου Εργατοϋπαλλήλων Επισητισμού, Τουρισμού και Ξενοδοχείων του Νομού Αττικής, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πρόσκληση και σας απευθύνουμε θερμό αγωνιστικό χαιρετισμό. Συναντηθήκαμε πολλές φορές το προηγούμενο διάστημα στους δρόμους του οργανωμένου αγώνα και για τα εργασιακά και ασφαλιστικά μας δικαιώματα και για την υγεία και για τις τεράστιες ελλείψεις στα νοσοκομεία, για την παιδεία και τη συνεχή υποβάθμιση του δημοσίου χαρακτήρα της, αλλά και για τις εγκληματικές ευθύνες του κράτους που άφησε απροστάτευτες τις οικογένειές μας στις πυρκαγιές και τις πλημμύρες. Και κάθε φορά είμαστε απέναντι στις επικίνδυνες συμφωνίες της χώρας με τα ισχυρά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το ΝΑΤΟ, συμφωνίες που μας έχουν μετατρέψει σε ένα ορμητήριο πολέμου. Συμμετείχαμε όμως και στην εξαιρετική διαδικτυακή εκδήλωση που οργανώσατε στις 21 του περασμένου Φλεβάρη για τις πραγματικές αιτίες ανάπτυξης των φαινομένων βίας κατά των γυναικών. Και να ξέρετε ότι επεξεργαζόμαστε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα θέματα που περιλαμβάνει το ενημερωτικό δελτίο της ΟΓΕ. Στόχος μας είναι λοιπόν να μπορέσει η φωνή της ΟΓΕ, η φωνή του γυναικείου ριζοσπαστικού κινήματος, να ενώνεται σε κάθε δράση με τη δική μας φωνή, τη φωνή του συνδικάτου μας, για να εμπνεύσουμε όλες τις γυναίκες του κλάδου και να τους μεταφέρουμε σε κάθε μια τους το ελπιδοφόρο μήνυμα της συλλογικής δράσης. Στον κλάδο μας, όπως ξέρετε, επικρατεί η ευελιξία, η εποχικότητα, η εντατικοποίηση και η μερική απασχόληση. Ειδικά στον επισητισμό, εξαντλητικά ωράρια, απληρωσιά, μαύρη ανασφάλιστη εργασία και συνεχής κινητικότητα. Στα ξενοδοχεία, συμβάσεις κάθε είδους, εξτρά, συναδέλφισες, εργολαβικές εργαζόμενες, πολλές νέες ασκούμενες, που κάνουν την πρακτική τους και φυσικά χιλιάδες εποχικά εργαζόμενες συναδέλφισες που ξεζουμίζονται και πετιούνται στην ανεργία κάθε χρόνο. Είναι παγιωμένοι οι όροι όπως το κυκλικό ωράριο, οι διαφορετικές βάρδιες, η μεγαλύτερη πίεση τα Σαββατοκύριακα, τις αργίες, τις γιορτές, τότε δηλαδή που η γυναίκα θα πρέπει πολύ περισσότερο να βρίσκεται στο σπίτι με την οικογένεια και τα παιδιά της. Πώς λοιπόν να μην θεωρούμε ότι είναι ξεκάθαρη κοροϊδία να μας λένε πως ενδιαφέρονται για τη διευκόλυνσή μας. Πώς λοιπόν να θεωρούμε ότι τα 10 ώρα και τα 12 ώρα δεν μας επιβάλλονται για να πάρουμε ένα ακόμα ρεπό και να απολαύσουμε ένα τριήμερο με την οικογένεια, αλλά για να αυξήσουν την κερδοφορία τους τσακίζοντας την υγεία και τη ζωή μας. Σερβιτόρες όπως εγώ, σε παραλίες, σε πισίνες, σε ταράτσες, μαγείρισες πάνω από τις φωτιές, λατζέρες μουσκεμένες από πάνω μέχρι κάτω, πολλές φορές και χωρίς πλυντήριο, καμαριέρες που κάνουν 20 και 21 δωμάτια στη βάρδια, καθαρίστριες μία στη βάρδια σε ολόκληρο ξενοδοχείο πεντάστερο για όλους τους κοινόχρηστους χώρους και απέναντί μας αυτοί που μας πέταξαν έξω από τα βαρέα, αυτοί που χρησιμοποιούν τις δυνάμεις καταστολής και τα χημικά εναντίον μας όταν διεκδικούμε. Μαζί με αυτούς που μας απειλούν και μας εκβιάζουν για το μεροκάματο. Με αυτούς που θέλουν να μας ξεφορτωθούν επειδή γεράσαμε και δεν τους κάνουμε πια. Να ονομάζουν ατομική διαπραγμάτευση. Ποιο συναγωνίστριες, το ξεμονάχιασμα, την απομόνωση από το σωματείο μας, να μείνει κάθε μια μας μόνη και ανυπεράσπιση στις ορέξεις της εργοδοσίας. Για αυτούς λοιπόν τους λόγους είναι αναγκαίο να δυναμώσουμε τη δράση μας. Και προς αυτή την κατεύθυνση, εμείς ως Συνδικάτο θα αξιοποιήσουμε και τη μεγάλη δύναμη που πήραμε από τη μαζική συμμετοχή στις πρόσφατες αρχαιρεσίες μας για να αναδείξουμε στις γυναίκες του κλάδου το φως αυτής της οργάνωσης, της συναδελφικότητας, της αλληλεγγύης και της πάλης για την ισοτιμία. Αλλά και από τον αγώνα που δώσαμε παράλληλα με τις αρχαιρεσίες, με τους διανομείς της e-food, ο οποίος συναγωνίστριες κατέριψε τον αγαπημένο τους αστικό μύθο ότι οι αγώνες δεν έχουν αποτέλεσμα.
και απέδειξε ότι μέσα από την οργάνωση και τη συσπήρωση θα έρθουν και οι νίκες, θα έρθουν και οι κατακτήσεις. Καλή δύναμη, καλές εργασίες.